Γεια σας, καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Κάτσε να έρθω από εδώ να σε δώσω ένα φίλι. Πρόσεχε το Δωρή. Τι έγινε, πέσει κάποιος. Έρχεται η τρούφα. Τι κάνεις. Καλά, καλά. Μαυρισμένο σε βλέπω. Πού το πήρες το χρώμα. Μαυρισμένο το. Όχι. Είμαι, όχι. Έτσι περισσότερο θέλεσαι. Από σένα, όχι. Δεν γίνεται αυτό. Λέω, μήπως είναι μέσα στην προετοιμασία των ευρωεκλογών. Τι να κάνω, σουλάριο μου, δεν ξέρω. Δεν ξέρω κι εγώ. Κάτσε να την πάρω λίγο. Τι κάνεις, Μαρία μου. Καλά, καλά, Μαρία μου. Καλά, μια χαρά. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Κίτρινο το. Ναι, είναι ότι πιο κοντινό στο άσπρο, γιατί προσπαθώ να τη σετάρω. Κατάλαβες, κοίτα να δεις που θέλει να πάει. Οκ. Πες μου πώς είσαι και τι κάνεις, πώς σε βιώνεις έτσι αυτή την προεκλογική περίοδο, πώς είναι για σένα. Εντάξει, είναι λίγο. Είναι πιεστικό το διάστημα. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Πέρα από το. Εκτός από το χρόνο. Είναι και κάτι το οποίο δεν είμαι και τόσο εξοικειωμένος, δεν είναι και το καθημερινότητά μου. Οπότε μέχρι να μπω λίγο να συνηθίσω, έχει μια πίεση, έχει μια αγωνία, ένα άγχος. Έχεις άγχος, έχεις αγωνία. Όντως. Ναι, ναι. Για την εκλογή έχεις. Και για την εκλογή εννοείται ότι έχω, αλλά και κυρίως για να μπορώ να είμαι όπως θα ήθελα να είμαι. Και τώρα δηλαδή αυτό που έχω στο μυαλό μου, αυτό που θέλω να εκφράζω, να είναι συνεπές. Γιατί ο τηλεοπτικός χρόνος πάντα είναι. Έχει μια πίεση, επίσης οι συζητήσεις με άλλους υποψήφιους, βουλευτές ή εν ενεργεία είναι ένας χώρος ο οποίος δεν είναι ακριβώς δικός μου, οπότε ξέρεις, έχω μια μικρή αγωνία γι' αυτό. Αλλά τουλάχιστον θέλω να είμαι σίγουρος ότι αυτό που έχω στο μυαλό μου μπορώ να το αποτυπώνω καλά και ο κόσμος το καταλαβαίνει. Έβλεπα στο Instagram σου χθες έτσι που έψαχνα για σένα και είδα το τελευταίο σου βίντεο που ήταν λίγα λεπτά πριν την εκλογή των υποψηφίων για τις εσωκομματικές εκλογές, το οποίο έλεγες ότι ουσιαστικά δεν διαφήμισα καθόλου τη συμμετοχή μου, δεν διαφήμισα καθόλου τον εαυτό μου, γιατί δεν ήθελα να εκμεταλλευτώ την αναγνωρισιμότητά μου. Μου έκανε εντύπωση αυτό, γιατί θα πήγαινε εύκολα το μυαλό ενός ανθρώπου ότι ένας άνθρωπος που έχει πιο εύκολα τον τρόπο να διαφημιστεί να το εκμεταλλευτεί. Ναι, εντάξει, κοίταξε τώρα για την αρχή το θεώρησα πιο. Σαν fair play αυτό. Γιατί τώρα μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία άνθρωποι. Γιατί οι προκριματικές εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ανοιχτές για όλους. Δηλαδή, όποιος ήθελε το δήλωνε. Τώρα φαντάζομαι ότι έχουν μπει νέοι άνθρωποι, παιδιά που δεν έχουν καμία σχέση, που το κάνουν από αγάπη, που το κάνουν έτσι απλά γιατί θέλαν να δουν τη διαδικασία. Τώρα να ξεκινούσα να έκανα προεκλογικό αγώνα από τις προκριματικές εγώ να το χρησιμοποιήσω, νομίζω ότι δεν θα ήταν, αφού μπορώ να το κάνω. Δηλαδή, ξέρω ότι μπορώ να το κάνω, θα το κάνω πιο μετά. Έτσι το σκέφτηκα. Αυτό. Πες μου πώς βλέπεις που φέτος όλα τα κόμματα στα ψηφοδέλτιά τους έχουν χρησιμοποιήσει ανθρώπους που ασχολούνται με τα μέσα περισσότερους από κάθε άλλη φορά. Πιστεύεις ότι είναι περισσότερο από κάθε άλλη νομίζω φορά. Πως νομίζω είναι πάντα χρησιμοποιούν. Ή πιο δημοφιλής ενδεχομένως. Δηλαδή, νομίζω ότι κάθε φορά ξεχνάμε την προηγούμενη. Μπορεί. Και ασχολούμαστε. Μπορεί. Με την. Ναι, το λέω επειδή έχω κάνει τρεις εκλογικές αναμετρήσεις. Κάθε φορά το ίδιο συζητάγαμε. Έχει να κάνει με τον τόρο, ξέρω εγώ. Με τον τόρο που προκαλούν αυτά τα πρόσωπα κάθε φορά. Και τώρα μια και είναι μεγάλος ο τόρος. Κοίταξε, για κάποιο λόγο συνήθως ενοχλούν περισσότερο οι άνθρωποι που δεν είναι μέσα στον πολιτικό χώρο και έρχονται. Και γίνονται αυτοί αντικείμενο συζήτηση. Ενώ κανονικά θα πρέπει να γίνονται αντικείμενο συζήτηση οι άνθρωποι που είναι στον πολιτικό χώρο και δεν κάνουν καλά τη δουλειά του. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που θεωρητικά θα περιμένει ότι είναι δικηγόρος, οπότε γνωρίζοντας καλά το νομικό πλαίσιο και θα μπορεί να τοποθετείται καλύτερα. Αν αυτός ο άνθρωπος δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά του τόσα χρόνια, με αυτόν πρέπει να ασχολείσαι περισσότερο. Ενώ η κοινωνία περισσότερο. Και όχι με το αν μπαίνει κάποιο αθλητή. Και μήπως μας κάνει κάτι κακό, ή αν ξέρει να τοποθετείται, ή τι θα μας πει αυτός ο αθλητής. Και επίσης δεν ορίζει το επάγγελμα ακριβώς την προσωπικότητα. Για να συνοηθούμε, για να το ανοίξουμε αυτό το περιτύλιγμα, να μπορούμε να μιλάμε κανονικά. Δεν είναι όλοι ηθοποιοί οι ίδιοι, δεν είναι όλοι οι αθλητές οι ίδιοι, ούτε όλοι οι δικηγόροι είναι οι ίδιοι. Δηλαδή, άμα το ξέραμε, θα λέγαμε παιδιά, μόνο με επαγγέλματα θα πηγαίνουμε στην πολιτική. Και όσοι έχουν το δικαίωμα να θέσουν ποιότητα. Θα πηγαίνουμε με επαγγέλματα. Δεν θα πηγαίναμε ούτε με ηλικία ούτε με. Θεωρείς δηλαδή άδικη την κριτική που ασκείται σε αυτά τα πρόσωπα. Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Από τη στιγμή ότι ή άλλως το σύστημα είναι δημοκρατικό. Δηλαδή, εγώ δηλώνω την πρόθεσή μου να ασχοληθώ. Στη δική σου κρίση είναι αν θα μου το δώσει το δικαίωμα ή όχι. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ απλό. Με ακούς, δεν κρύβομαι. Μιλάω, λέω τι πιστεύω. Ακολουθώ και ένα συγκεκριμένο κόμμα. Δεν κάνω κάποια έκπληξη.
Οπότε έρχεται μια στιγμή και λες, ναι, το Μάριο τον έχω ακούσει, δεν μ' αρέσει, έξω. Εσύ στην αρχή, λόγω του επαγγέλματος, του ηθοποιού, ένιωσες αυτή την αμφισβήτηση από τους ανθρώπους της πολιτικής ζωής? Δηλαδή, έβλεπες στα μάτια τους ότι εντάξει, μωρέ, τώρα ήρθε ο Μάριος από ηθοποιός, θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική. Αυτό που, γιατί έχεις ξαναβάλει υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές. Το ένιωσες αυτό, αυτή την αμφισβήτηση? Ναι, εντάξει, υπάρχει σε ένα κομμάτι. Υπάρχει ένα κομμάτι, αλλά νομίζω ότι αυτοί που το κάνουν δεν αντιλαμβάνονται καλά το τι είναι η πολιτική. Αν την πολιτική τη βλέπεις σαν ένα κλειστό εργασιακό χώρο που δεν πρέπει να ανοίξει πολύ για να μην χάσουμε τα κεκτημένα... Φόβος. Ναι, ναι, αλλά δεν είναι η πολιτική τόσο κλειστό επάγγελμα, έτσι, και δεν μπορεί να είναι. Αν τέλος πάντων κάποιοι το αντιλαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο, ναι, θα το φοβούνται, οπότε θα σε αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο, κάνοντας πλακίτσα ή όχι. Ξέρεις, ο καθένας το περνάει ανάλογα με την αντίληψη που έχει. Προσπαθεί να το κάνει με έναν διαφορετικό τρόπο. Πώς είδες την απόφαση του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ να αποκλείσει από την εκλογική διαδικασία της ευρωεκλογής τον Δημήτρη Παπανότα? Σεβαστό. Δηλαδή δεν θα κάνω κριτική πάνω σε αυτό, σε καμία περίπτωση. Ήταν ατυχής στιγμή. Τώρα το αν έπρεπε να γίνει ακριβώς με αυτόν τον τρόπο και πώς έπρεπε να συζητηθεί ή όχι στην δημόσια σφαίρα είναι κάτι άλλο. Έπρεπε να πάρθει απόφαση από τον Πρόεδρο ή από το αρμόδιο όργανο, δηλαδή να κρίνουν τον Δημήτρη για αυτό που είπε και αν έχει βαρύνουσα σημασία, που έχει βαρύνουσα σημασία, να αποφασίσουν για ό,τι θα κάνουμε γι' αυτό. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι ότι οι δηλώσεις του Δημήτρη έχουν δημιουργήσει μια τόσο μεγάλη συζήτηση, ας πούμε, στην κοινωνία αυτή τη στιγμή, στον τηλεοπτικό αέρα, ας το πούμε λίγο περισσότερο, παρόσο χρόνος είχε δοθεί όταν είχε γίνει η δολοφονία, ας πούμε, της Κυριακής. Τι εννοώ, για να μην παρεξηγηθώ και να μην αδικηθώ. Ότι μετατοπίζεται ασχολούμαστε το θέμα. Στις γυναικοκτονίες, στην κακοποίηση, στην υποτίμηση της γυναίκας, στην έλλειψη ισότητας που πιστεύω ότι υπάρχουν 100%. Δεν νομίζω ότι υπάρχει γυναικεία ισότητα. Δηλαδή δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο για να είμαστε ήσυχοι και να μιλάμε όμορφα. Έπρεπε να κάνουμε μια. Να ανακοινήσουμε μια συζήτηση για το πώς θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Που περιλαμβάνει μέσα και την πολιτεία, την κοινωνία, την παιδεία μας, την οικογένειά μας, τα παιδιά μας, εμάς τους ίδιους, τις ευθύνες που έχουμε εμείς ως άνθρωποι. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη σοβαρή κουβέντα που πρέπει να γίνει. Και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να φτάσουμε, αφού δεν έχουμε καλύψει όλα αυτά τα κομμάτια, να πούμε ότι ωραία, έχουμε πολλές ελλείψεις, πρέπει να τις κοιτάξουμε στο μέλλον. Τώρα, αυτή τη στιγμή, αν μια γυναίκα έχει πρόβλημα, τι κάνει? Στις κόρες σου, τι έχεις πει γι' αυτό, Μάρια? Θέλω να σου πω λοιπόν, ότι αφού μας λείπει όλο αυτό το κομμάτι, το να πηγαίνουμε και να λέμε ο Δημήτρης δεν το είπε καλά, γιατί Δημήτρη δεν το είπε καλά, πες το Δημήτρη, δεν είναι ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Εσύ όταν άκουσες τις δηλώσεις του Δημήτρη, τι αισθάνθηκες? Παίρνουμε αφορμή αυτό για να κάνουμε τη μεγαλύτερη κουβέντα που έχουμε ανάγκη να κάνουμε. Αυτό με ενδιαφέρει κάθε φορά. Αισθάνθηκες δηλαδή ότι σαν τοποθέτηση αυτές οι δηλώσεις του 2024 πρέπει να υπάρχουν? Όχι, ήταν κάτι που... όχι, πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός. Και πρέπει να εξηγείς, γιατί άνθρωποι είμαστε, μιλάμε στην τηλεόραση, προφανώς μπορεί να υπάρχει πίεση, μπορεί να συμβούν. Να το σκεφτούμε. Ναι. Έχεις όλο τον χρόνο να το διορθώσεις, να ανασκευάσεις, να μιλήσεις. Δεν θα κρεμάσω έναν άνθρωπο επειδή μπορεί να γίνει κάτι σε αυτό. Αλλά δεν θέλω ο τηλεοπτικός χρόνος που είναι πολύτιμος να δίνεται τρεις φορές περισσότερο από την ίδια τη δολοφονία μπροστά στο αστυνομικό τμήμα. Μπροστά, στα τρία μέτρα. Που θα πρέπει να συζητάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ γι' αυτό. Πώς ένας άνθρωπος που πάει στο αστυνομικό τμήμα δεν προστατεύεται? Γιατί αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία δεν έχει άλλο τρόπο να προστατεύσει τη γυναίκα. Όχι, μόνο την ελληνική αστυνομία. Δεν υπάρχει. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Αυτό είναι εκεί που αισθανόμαστε όλοι ασφαλείς. Και θα πρέπει να αισθανόμαστε μάλλον ασφαλείς. Αυτό το λέω. Και δεν το λέω ως μορφή. Πάλι δηλαδή θέλω να σου πω ότι η κριτική μου δεν είναι για να πούμε να αυτοί οι κακοί άνθρωποι και οι άλλοι και αυτό ποιο δεν κάνει καλά. Πώς αυτό το πράγμα μπορούμε βήμα-βήμα όλοι μαζί και πολλές φορές πρέπει να γίνονται και συνεργασίες υπερκομματικά. Για να λύσουμε θέματα κοινωνικά που μας απασχολούν χρόνια, ας πούμε. Γυναικοκτονίες γίνονται τα τρία τελευταία χρόνια, έχουν ξεφύγει. Γινόντουσαν πάντα ή τις μαθαίνουμε τα τρία τελευταία χρόνια? Πάντα γινόντουσαν. Πάντα, γιατί πάντα θεωρώ ότι η νοοτροπία
όλων μας. Από κάπου προέρχεται, Μάριε. Δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί και ξυπνήσαν όλοι άρρωστοι και αρχίσαν. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πάντα γινόντουσαν. Πάντα γινόντουσαν. Απλά δεν παίρνανε την έκταση που παίρνουν τώρα. Οι άνθρωποι δεν μιλάγανε τόσο πολύ. Ευτυχώς έχουν αρχίσει και μιλάνε παραπάνω. Και πρέπει να πάμε και στο επόμενο βήμα να δούμε πώς αυτό το πράγμα θα το προστατεύσουμε πια. Γιατί έχουμε μεγαλώσει σε περιβάλλον βαθιά πατριαρχικό και συντηρητικό και κατά τη γνώμη μου και προβληματικό, το οποίο δεν μιλάνε ποτέ, δεν λέγαμε τίποτα προς τα έξω. Μη μάθει τίποτα ο γείτονας, μη μάθει τίποτα η κοινωνία, τι θα πούν οι άλλοι, να νομίζουν όλοι ότι είμαστε μια χαρά. Δεν μιλάνε, ο καθένας το κλείνει μέσα του και γινόντουσαν και ακόμα και αυτά κρύβαμε. Και να σταματήσουμε κάποια στιγμή να παράγουμε και θύτες. Δηλαδή, ενώ ασχολούμαστε όλοι και λέμε πώς να μην είσαι θύμα, δεν βλέπει κανείς να μην κάνει τα παιδιά του, τη νέα γενιά, βεβαίως. Να τους κάνει κακοποιητές. Πες μου λίγο για τα κορίτσια. Επίσης, και κάτι και λεπτό που πολλές φορές δεν το σκεφτόμαστε. Ακόμα και το θήτη ή τον υποψήφιο θήτη. Γιατί τώρα στην περίπτωση του τύπου που έχει κάνει δολοφονία είναι μια διαφορετική περίπτωση. Είναι δολοφόνος. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά. Βλέπεις, ας πούμε, το bullying τώρα στην εφηβεία και στην προεφηβεία. Και όλοι ασχολούμαστε, γιατί άκουσα τα μέτρα της κυβέρνησης, που θεωρώ πάλι με καλή πίστη και πρόθεση ότι προσπαθούν να κάνουν κάτι καλό. Βλέπεις ότι είναι τιμωρητικά. Μεγαλύτερες αποβολές, μεγαλύτερη ποινή. Να πληρώσει ο γονιός, τι θα κάνει το παιδί. Και το θέμα δεν είναι εκεί. Είναι να δεις πώς θα αγκαλιάσεις το παιδί. Η πρόληψη είναι. Γιατί και αυτός από ένα περιβάλλον περίεργο έχετε. Άμα τον πετάξουμε έξω, τον τελειώσαμε. Τον έχεις κάνει ενήλικο μετά. Τον βλέπεις την πορεία του πώς γίνεται. Πρέπει να το φέρεις λίγο πίσω. Και με τα παιδιά, λοιπόν, για να σου πω, επειδή με ρώτησες. Τα κορίτσια σου, θέλω να μου πεις έτσι, πώς τους μιλάς για όλη αυτή την κατάσταση. Τι τους λες, τι τους συμβουλεύεις όταν θα βγουν στις δικές τους τις σχέσεις, όταν θα ξεκινήσουν σιγά-σιγά να κάνουν τις δικές τους τις σχέσεις με τους ανθρώπους, τέλος πάντων, που θέλουν. Κοίταξε, είναι προσπαθώ να πηγαίνω πολύ μαλακά τις κουβέντες, ακόμα γιατί είναι 9 και 6. Πηγαίνω πολύ μαλακά γιατί δεν θέλω να λέω θεωρίες που ακόμα δεν μπορούν να τις βρούνε. Δηλαδή θα τα αντιμετωπίζουμε σιγά-σιγά. Πολύ βασικό μου κομμάτι αυτή τη στιγμή, γιατί έτσι αυτό αντιμετωπίζω, προσπαθώ να μην ξεχωρίζω πολύ και να τους δίνω να καταλάβουν ότι δεν υπάρχουν διαφορές στα αγόρια και τα κορίτσια. Ότι αυτό που κάνει ένα αγόρι μπορεί να το κάνει και ένα κορίτσι. Ξέρεις, το κλασικό να φύγω από ένα πλαίσιο που κι εγώ μεγάλωσα έτσι. Ότι εμείς είμαστε τα αγοράκια, είμαστε δυνατά, κάνουμε αυτά. Τα κοριτσάκια κάνουν εκείνο. Δηλαδή, όταν έρχεται την κόρη μου να μου πει ότι ξέρει, εμένα μου αρέσει το ποδόσφαιρο και θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής. Που κανονικά δεν την κάνει αυτή την κουβέντα. Λέει, εντάξει, ποδοσφαιριστής. Και όμως τώρα το σκέφτομαι δεύτερη φορά και λέω, όχι, δεν το αποκλείσω. Δεν το αποκλείσω για την επιλογή ότι μπορεί να γίνει όντως, γιατί μπορεί και να γίνει. Αλλά για να μην αρχίζεις να διαφοροποιείς και να λες, ναι, άλλο το κορίτσι, άλλο το αγόρι. Άρα τι κάνει το κορίτσι δεν παίζει μπάλα, δεν βλέπει ποδόσφαιρο, γιατί τα κορίτσια κάθονται και μιλάνε για καλλιτικά. Τα κορίτσια, να φύγουμε από τα στερεότυπα. Mm-hmm. Να μην υπάρχουν στερεότυπα. Να ξέρει ότι ελεύθερα μπορεί να αποφασίσει για οτιδήποτε, ότι είναι επιλογή δική της, ο εαυτός της, πρέπει να το αποφασίσει. Είναι πάρα πολύ βασικό, πάρα πολύ βασικό, το πιστεύω για όλους τους γονείς, ό,τι και να γίνεται, να λένε ότι είναι εδώ. Να είναι οι γονείς, δηλαδή ό,τι και να συμβεί στο παιδί. Ή με το λιμάνι. Ναι, έλα εδώ να σε προστατεύσω. Αν μπορώ να το κάνω, μακάρι. Δηλαδή. Θαύμασα πάρα πολύ το post που είχες κάνει μετά την περιβόητη σκηνή στο πρώτος από εμάς, που ήταν μια σκηνή που δεν είχαμε συνηθίσει εσένα σε κάποιον ανάλογο ρόλο, δεν το είχαμε ξαναδεί. Τον τρόπο που τον προσέγγισες όλα αυτά, τον τρόπο που μίλησες, το συνέστημα που έβγαλες μέσα από αυτό, σε μια δε κομβική στιγμή, γιατί ήταν λίγο πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αυτό σε βοήθησε να αλλάξεις λίγο και τον τρόπο που έβλεπες μέχρι τότε την κατάσταση, ή ήταν μέσα σου ξεκάθαρη η εικόνα σου που είχες για τα ομόφυλα ζευγάρια, ότι πρέπει να είναι μαζί, ότι έχουν δικαιώματα? Ποια ήταν η θέση σου? Όχι, αυτό ήταν από την αρχή ξεκάθαρο. Για κάποια πράγματα, όπως είναι και αυτό, έχω κάποιες θέσεις που είναι κοινωνικές. Έτσι αντιλαμβάνομαι τα πράγματα. Δηλαδή, το αν, ας πούμε, υπάρχει γάμος ή όχι σε ένα ζευγάρι, δεν χρειάζεται ούτε κάποιο κόμμα, ούτε κάποια θρησκεία, ούτε κάποιος να έρθει να μου εξηγήσει τι πρέπει να συμβεί ή όχι. Καταλαβαίνω μέσα μου, έτσι είναι, αυτό θα πιστεύω πάντα. Ναι, αλλά εσύ το άλλαξες αυτό. Ήσουν κατά του γάμου, μετά παντρεύτηκες. Ναι, άσχετα. Αυτά είναι τα μπελίτσες για να περνάνε. Γιατί, ναι, κατάλαβα. Αλλά η ουσία ποια είναι των πραγμάτων. Άρα λοιπόν, αν δύο άνθρωποι του ίδιου φίλου θέλουν να παντρευτούν ή όχι. Τώρα, να συζητάμε αυτό το 2023, μου φαίνεται αστείο. Δεν μπαίνω καν σε αυτή τη διαδικασία.
Αυτό που ήθελα να κάνω σαν, ας πούμε, αποτύπωμα στο, με το ρόλο που κάναμε μαζί με τον Αντώνη, ο Αντώνης Γιαννακός είναι το παιδί που ήμασταν μαζί και κάναμε το ζευγάρι, είναι ότι, γιατί το είχα δει και μέσα στην κοινωνία, να φύγει και αυτό το στερεότυπο του πώς μπορεί να είναι οι ομοφιλόφιλοι άντρες, ας πούμε. Mm-hmm. Που είτε το αντιμετωπίζουμε κωμικά, γιατί αρκετές φορές η ελληνική τηλεόραση με κωμωδία το προσπαθούσε να το ξορκίσει και να το περάσει όμορφα. Και όταν έχει αντιμετωπιστεί δραματικά, όχι και στον Παπακαλιάτη, ναι, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ πιο καθαρή αποτύπωση, ας πούμε, αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν ήθελα να έχει ούτε ένα χαρακτηριστικό, ούτε ένα που να κάνει μια διαφοροποίηση. Αυτό ήταν, δηλαδή μόνο αυτό ήθελα να εξηγήσω. Γιατί έχω φίλους, γνωρίζω, επαφές, καθημερινότητα, σε όλα τα πράγματα. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι κάτι άλλο. Πες μου έτσι κλείνοντας, τι έχεις στο μυαλό σου και στο όνειρό σου και στην ψυχή σου να κάνεις με τον Αλέξανδρο που θα θέλεις να κάνεις και εσύ στην ηλικία του Αλέξανδρου με το δικό σου που μπάλα δεν έκανες. Τι θα ήθελα να κάνω με τον Αλέξανδρο, Ταξίδια. Ταξίδια. Αυτό το λέω με μία λέξη. Ίσως είναι και δικός μου καημός. Να ταξιδέψεις εσύ. Αλλά ναι, πραγματικά δηλαδή αν... θα σου έλεγα, γιατί μου αρέσει αυτή η ερώτηση, μου αρέσει πολύ που έκανες. Με ειλικρίνεια, τι θα ήθελα να κάνω, θα ήταν να πάρω το παιδί μου για να πάω ταξίδια, γιατί το ταξίδι, ξέρεις, δίνει και έναν χρόνο που δεν το ξαναβρίσκεις. Δεν είναι πολύ εύκολο να είσαι πολύ διάστημα πια με το παιδί. Ναι, και θα ήταν ζωτικός και ωραίος χρόνος. Εύχομαι το πρώτο ταξίδι που θα κάνετε να είναι οι Βρυξέλλες. Ευχαριστώ πολύ, Μαθιά. Μέσα από την καρδιά μου, καλή δύναμη σε όλο αυτό που έχεις μπροστά σου. Σε ευχαριστώ. Να πραγματοποιήσεις όλους τους στόχους αφού θα εκλεγείς και αφού φτιάξουν όλα τα πράγματα όπως τα έχεις στο μυαλό σου. Και όλα τα καλά. Να είσαι καλά, Μαθιά μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ εγώ πολύ που ήσουν εδώ. Εγώ.